Σε λίγες μέρες επιστρέφουν στην πατρίδα τους οι τελευταίοι τουρίστες που βρίσκονται για διακοπές στο νησί μας, με την τουριστική σεζόν να ρίχνει νωρίτερα αυλαία μετά και το δεύτερο lockdown στη χώρα μας. Δυστυχώς τα πράγματα για τον Νοέμβριο δεν εξελίχθηκαν όπως θα τα περίμενε κανένας. Περιμέναμε μία μικρή επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Δυστυχώς αυτό ξεκίνησε με αρνητικά αποτελέσματα όταν αποφάσισε η αγγλική κυβέρνηση να σταματήσει τις πτήσεις προς το εξωτερικό. Έτσι, στις 3 Νοεμβρίου ανακοινώθηκαν η αναστολή των πτήσεων όλων των Ευρωπαίτων από τη Μεγάλη Βρετανία προς το εξωτερικό. Ο όμιλος Jet2 ακύρωσε το πρόγραμμα στην Κρήτη και τη Ρόδο και θα επανέλθει στις 31 Μαρτίου του 2021. Και έτσι λοιπόν στις 8 του μηνός θα έχουμε τις τελευταίες πτήσεις που θα έχουν άδειες για να παραλάβουν και τους τελευταίους τουρίστες για επιστροφή στη χώρα μας προς τη Μεγάλη Βρετανία. Πώς πήγαμε τουριστικά? Όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε 1η Ιουλίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι χάσαμε πάρα πολλές γιορτές. Όπως παράδειγμα η γιορτή Πορτοκαλιού τον Απρίλιο. Όπως η Πρωτομαγιά. Όπως το Πάσχα, το Φόντελο μαζεύει πολύ κόσμο. Άρα δεν πήγε καλά η σεζόν καθόλου. Μόνο με Έλληνες συνήθηκε. Δεν παίρνω τίποτα. Δεν αγοράσα τίποτα, σουβενίρ, τίποτα. Τίποτα. Φέτος είναι η χρονιά που είναι δύσκολη. Λίγο, όχι πολύ, λίγο. Από πού είχατε κόσμο εσείς? Από Βαλίες? Ναι, πιο πολύ Έλληνες είχαμε. Ήρθε κόσμος, είδε το μουσείο, ήρθε στο χωριό μας. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Καταφέραμε έτσι στις δύσκολες αυτές μέρες να έχουμε μια σχετική επισκεψιμότητα. Το lockdown στη χώρα μας φέρνεται πάνω κάτω σε τουρίστες, Γερμανούς και Άγγλους που είχαν σχεδιάσει διακοπές στο νησί μας από τα μέσα έως και τα τέλη Νοεμβρίου. Θα χαθεί και ο χειμερινός τουρισμός, τονίζει ο κ. Πελεκανάκης. Οπότε οι tour operators, οι συνεργάτες μας και οι αεροπορικές εταιρείες θα βρεθούν πάλι ξανά μέσα στο χειμώνα σε μια ακόμα μια οικονομική καταστροφή. Ότι αυτό συνεπάγεται. Εντάξει, από τη στιγμή που ο κόσμος πια έχει αυτή την υγειονομική κρίση, η οποία έχει μεταβληθεί και σε μια μεγάλη οικονομική κρίση, όλα τα πακέτα έχουν παγώσει, κρατήσεις μπαίνουν με το σταγονόμετρο, έως και καθόλου. Φέτος η ζημιά σε ελληνικά ξενοδοχεία λόγω της πανδημίας υπολογίζεται στα 7 δις ευρώ, ενώ η επιδημιολογική εικόνα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, φαίνεται ότι θέτει σε κίνδυνο την τουριστική σεζόν για το πρώτο πεντάμινο του 2021. Άρα λοιπόν τα μηνύματα είναι δυσίωνα και περιμένουμε δηλαδή μια ανάκαμψη και επανεκκίνηση του τουρισμού από τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2021.